Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είσαστε και εσείς ζουζουνάκια μου. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε και στον τίτλο θα κάνουμε το δεύτερο μέρος από τα favorite οικονομικά προϊόντα, αλλά αυτή τη φορά θα σας κάνω top 5 οικονομικές μάσκαρες. Μάσκαρες τις οποίες τις έχω εγώ διαλέξει δοκιμάζοντας και άλλες μάσκαρες, όμως για κάποιο τσικ μου έχουν κερδίσει την καρδιά και τη ματιά και το συγγενευτικό μου βλέμμα. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να δεις ποιες 5 έχω ξεχωρίσει, δεν έχεις παρά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις και άλλα βιντεάκια από την Μπέλα Μέρη, αλλά και να με ακολουθείς στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε! Θα αρχίσουμε μια πολύ αγαπημένη εταιρεία, μια μάσκαρα η οποία είναι από Golden Rose, είναι η Panoramic Laces, είναι σε μαύρο χρώμα. Το σχήμα είναι σε κλεψίδρα, αν διακρίνεις. Είναι μια μάσκαρα η οποία με αυτό το βουτσάκι σε βοηθάει να απλώνεις πάρα πολύ εύκολα το προϊόν, δίνει ανύψωση, δίνει όγκο, δίνει ένταση, δεν πέφτουνε κομματάκια, δεν κάνει κόμπους, έχει διάρκεια. Εγώ δηλαδή την έχω βάλει από το πρωί και ήρθα το βράδυ στο σπίτι μου για να νι και δεν έπεισε τίποτα, δεν μου τζουρώνομαι. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα, δεν βγάζει καμία μυρωδιά, είναι από αυτές τις μάσκαρες έτσι πως πρέπει να μυρίζει μια μάσκαρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι αρκετά οικονομική. Θα συνεχίσω τώρα με μια άλλη αγαπημένη μου μάσκαρα, η οποία είναι από Seventeen. Είναι μαύρη, είναι η Seventeen Extraordinary μάσκαρα. Είναι η αρχική μου μάσκαρα, η οποία μπήκε στην καρδιά μου, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα τη βρείτε σε 7 αποχρώσεις. Αυτό εδώ πέρα το ματζαβλάρι, όπως διακρίνεις, είναι πλαστικό. Με βοηθάει πάρα πολύ να ξεχωρίζω ακόμα και την πιο μικρή μου μπλε φαρίδα. Ό,τι υπόσχεται το κάνει, σου κάνει ένα απίστευτο τέλειο γύρισμα, δεν έχω λόγια για αυτήν εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι και οικονομική, αλλά μπορείς να τις βρεις και σε 7 αποχρώσεις. Και όντως έχει απίστευτη χρωστική πάνω στο μάτι σου, δεν μυρίζει έντονα, μυρίζει και αυτή όπως την προηγούμενη που σας έδειξα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η επόμενη μάσκαρα που θέλω να σου δείξω είναι αυτή εδώ πέρα, είναι από Catrice, είναι η The Black One Volume μάσκαρα. Πρώτα απ' όλα να αρχίσω ως συσκευασία, με έχει συνεπάρει η συσκευασία, όπως βλέπεις είναι μια κομψή συσκευασία με δερματίνη. Το βουρτσάκι είναι ελαστικό, οβάλ, το οποίο σε βοηθάει να διαχωρίσεις όλες τις μπλεφαρίδες σου, σου δίνει όγκο. Αχ παιδιά, μυρίζει τέλεια, είναι πάρα πολύ οικονομική. Σου δίνει που λες όγκο, ένταση, σου διαχωρίζει και τις πιο μικρές βλεφαρίδες, σου κάνει δηλαδή ένα άπεκτο βλέμμα και καταντάσσεται στην κατηγορία των αδιάβραχων μασκαρών. Μακαρόν. Επόμενη μάσκαρα, number 4, σου έχω εδώ πέρα αυτό το διαματάκι από W7. Είναι η Absolutely αλίμονο waterproof αδιάβροχη. Κοίτα εδώ πέρα συσκευασία μεταλλική. Μιλάμε για μία μάσκαρα η οποία είναι best seller στην W7, παρακαλώ. Λοιπόν, σου δείχνω λίγο το βουρτσάκι. Μιλάμε για ένα βουρτσάκι ουσιαστικά σιλικόνης που διαχωρίζει ακόμα και την πιο μικρή βλεφαρίδα. Σου δίνει όγκο, νίκο, σου δίνει μία έντονη καμπύλη στις βλεφαρίδες σου. Εντάξει παιδιά, το άρωμα εδώ στη συγκεκριμένη μάσκαρα σε πάει αλλού, σε πάει κοκτέιλάκι μεριά, σε πάει island μεριά, μυρίζει absolute vodka μεριά. Πολλά. Μου δίνει όγκο, μου δίνει καμπύλη, μου δίνει τα πάντα. Και αυτή η μάσκαρα λοιπόν καταντάσσεται στην κατηγορία των αδιάβραχων μασκαρών. Η επόμενη μάσκαρα που θέλω να σου δείξω έχει λίγο παραπάνω λόγια και να σου πω την αλήθεια την εκτιμώ πάρα πολύ γιατί καταντάσσεται σε μία άλλη κατηγορία. Είναι η Smudge Proof, δηλαδή έχουμε μία διαφορά από τη Waterproof. Σας μιλάω για αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα που είναι από When the Wild, είναι η Renegade, Last Renegade, σε χρώμα μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θα σας πω ακριβώς την διαφορά από Waterproof σε Smudge Proof που είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα θα σας πω
τα καλά της, εννοείται ότι μόνο καλά μπορείς να βρεις σε αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα, γι' αυτό έχει μπει και στην κατηγορία το Tom 5. Λοιπόν, μιλάμε για πρώτα απ' όλα για ένα πρωτοποριακό βουρτσάκι όπως βλέπεις, εδώ πέρα είναι πιο χοντρό και στην άκρη υπάρχει κενό, στη μέση υπάρχει κενό και στην άκρη πάλι διαχωρίζεται. Αυτό είναι ένα μέγιστο πάρα πολύ καλό βουρτσάκι, γιατί πρώτα απ' όλα σε διευκολύνει, αλλά και έχεις και εσύ τον έλεγχο να βάλεις μάσκαρα και στην εσωτερική γωνία του ματιού σου. Σου δίνει ακριβές αποτέλεσμα. Είναι μία φόρμουλα η οποία σου δίνει όγκο, ένταση, αλλά και ανύποψωση στις βλεφαρίδες σου. Είναι μία μάσκαρα η οποία σε διευκολύνει να είσαι σε όλα τα κλίματα και θα σου πω ακριβώς. Τι εννοώ, την ξεχωρίζει περισσότερο γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι, είναι αυτό εδώ πέρα στο τελείωμα που κάνει όπως είδες, γιατί έχει την ιδιωτικότητα και τον, σου δίνει δηλαδή την ακρίβεια αλλά και τον έλεγχο, αυτό κράτα ότι μπορείς να βάλεις και στην εσωτερική γωνία. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο τώρα την διαφορά που έχει αυτή η μάσκαρα από μια waterproof μάσκαρα. Ναι, είναι και αυτή αδιάβροχη, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει η smudge proof, που στις smudge proof μάσκαρες έχουμε την ιδιότητα ότι είναι ανθεκτική στον υδρότα και στην λιπαρότητα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Έτσι λοιπόν αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και στην αρκετά υγρασία και είναι είσαι κομπλέ, δηλαδή παίρνεις αυτή τη μάσκαρα και λες τώρα εντάξει, ό,τι και να κάνει δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η διαφορά τώρα με την αδιάβροχη στο waterproof, έχουμε μια ανθεκτικότητα στο νερό, στο δάκρυ, γι' αυτό και οι waterproof αναδεικνύονται όταν κάνουμε κολύμπι. Όταν δηλαδή σε συγχρονημένη κολύμβηση τις βλέπετε όλες έτσι και έτσι και είναι τσούπερ ντούπανο βαμμένες και δεν στάζει τίποτα, είναι ότι επειδή βάζουν μια αδιάβροχη μάσκαρα. Ελπίζω να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά του smudge proof με τη waterproof. Σαν τελευταίο τυπάκι για αυτήν εδώ πέρα την μάσκαρα, έχω να σου πω ότι δεν μου τζουρώνει, δεν πέφτουν κομμάτια, είναι δερματολογικά, οφθαλμογικά ελεγμένη, μπορεί να τη βάλει κάποιος που φοράει φακούς, δεν έχει γλουτένη, το έχεις ξανακούσει αυτό, μάσκαρα που δεν έχει γλουτένη, αλλά δεν έχει και κάποιο άρωμα, η αλήθεια είναι ότι δεν μυρίζει καθόλου, είναι aus me. Αυτό ήταν το βίντεο φιλενάδα, ελπίζω να σου άρεσαν οι top 5 μάσκαρες μου. Μου τις ξεχώρισα, τις αγάπησα και τις αγαπάω και θέλω να τις παίρνω συνέχεια γιατί με διευκολύνουνε πάρα πολύ. Και θέλω να μου γράψεις από κάτω εσένα αλήθεια ποια μάσκαρα σου αρέσει. Και μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείς στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάς super duper, φιλάκια πολλά!